centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πρώτα θέλω να σας ζητήσω, δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες χθες από το πάρτι, δεν το μπορούσα να το πούμε και πάρτι, τη συγκέντρωση τέλος πάντων νεαρών παιδιών στην περιοχή της, του Σταυρού. Ναι, εικόνες δεν είδα, αλλά και τις άκουσα και μου μετέφεραν τις εικόνες άλλοι συνάδελφοι και γνωστοί. Ναι. Γινόταν, όπως είπατε, σε εισαγωγικά πάρτι. Πάρτι. Τα παιδιά, το ένα δίπλα στο άλλο, τα βλέπουμε έτσι και αλλιώς τα παιδιά. Και όχι μόνο χθες. Τα παιδιά συγκεντρώνονται αυτή τη βδομάδα και σε άλλα μέρη. Προφητηλία, Μαυρότησα, Δίνακ. Όπως το είχαμε πει, κύριε Νατσούλη, το είχαμε ξαναπεί στα προηγούμενα. Το είχαμε ξαναπεί. Μα τους βλέπουμε στους δρόμους. Τα παιδιά ούτως ή άλλως βρίσκονται έξω, έτσι. Παίζουν έξω, είναι μαζί. Ναι, και στον δρόμο ακόμα έλεγα, που τα δηλαδή βλέπεις, φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Δεν είναι δηλαδή, δεν κάνει ένα μέτρο δηλαδή. Όπως και να το κάνω. Γι' αυτό είχα πει ότι δηλαδή δεν μπορεί να θεωρούμε μόνο το σχολείο ότι είναι ο κίνδυνος για την υγεία μας, ενώ έξω δεν υπάρχει κίνδυνος. Ακριβώς. Ασχολούμαστε λοιπόν με το καφέ γιατί είναι κλειστό και δεν πάει εκεί ο νέος. Με το σχολείο που είναι κλειστό και δεν πάει εκεί, θα πάει από Δευτέρα. Ναι. Όταν στην υπόλοιπη ζωή, τις υπόλοιπες τόσες ώρες ημέρας είναι με τους φίλους του και με την παρέα του. Είχαμε ανοιχτεί την πρώτη εβδομάδα μόνο την τρίτη λυκείου και είπαμε ότι υπάρχει μια λογική εξήγηση ότι τα παιδιά, εντάξει, όπως και κάθε χρόνο, κρατούν απουσίες όλο αυτόν τον καιρό για να παραμείνουν στο σπίτι, να διαβάσουν και τα φροντιστήριά τους τι κάνουν. Υπάρχει, ας πούμε, μια λογική εξήγηση. Τώρα ελπίζω από Δευτέρα να αλλάξουν τα πράγματα, να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή με την έναρξη και του γυμνασίου και των γυμνασίου και της Α και Β. Πριν πάμε στην εβδομάδα που έρχεται, αυτή η εβδομάδα που κύλησε τελικά με έναν μέσο όρο πιο, κύριε Αποστόλου, γιατί κατεβαίνανε κάθε μέρα, κύριε Νατσούλη, μειωνότανε. Κάθε μέρα και μειωνότανε. Δηλαδή και μισό λεπτό, στη Μεσοποταμία που ήταν ένα στους 33 την Τρίτη. Ναι. Δεν πήγε ούτε αυτό στις επόμενες μέρες. Τώρα δεν θυμάμαι λεπτομέρειες, αλλά σε κάποια σχολεία πράγματι φτάσαμε κάποιες μέρες και να είχαμε και μηδέν. Και μηδέν! Φτάσαμε και μηδέν. Κάποιες μέρες μετά ξαναπήγανε ένα-δύο παιδιά. Τώρα δεν θυμάμαι λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Σε ποια. Αλλά πάντως γενικά στην Καστοριά, στη δευτεροβάθμια, μειωνότανε καθημερινά η συμμετοχή. Από το 62% που είχαμε την πρώτη μέρα, κατεβήκαμε στο 10%. Ναι, το 62% το είχαμε πει και τότε, αν θυμάστε, κύριε Αποστόλου, ότι είναι πλασματικό, με την έννοια ότι πολλά παιδιά πήγαν για να υπογράψουν τη συμμετοχή τους. Για να υπογράψουν τη συμμετοχή τους στο. Το και όχι για το μάθημα, καταλάβατε, πήγαν για αυτό ακριβώς. Και φάνηκε εξάλλου τις επόμενες μέρες που το 62% είναι 10% κυριολεκτικά. Και σε μερικά σχολεία δεν πήγαν στο 100% τα παιδιά αυτή τη βδομάδα. Τι περιμένετε λοιπόν τώρα από εβδομάδα? Και επειδή θυμάστε, είχαμε κάνει και συζήτηση για το ερωτηματολόγιο που είχατε κάνει τα παιδιά, αν θα προσέλθουν ή όχι. Αν έγινε ερωτηματολόγιο και στα παιδιά των υπόλοιπων τάξεων λυκείου και γυμνασίου. Κοιτάξτε, δεν έχω τέτοια δεδομένα. Έχουν επαφή κατευθείαν τα σχολεία που στέλνουν τα ενημερωτικά μέσα από την πλατφόρμα του Υπουργείου. Τους στέλνουν στους γονείς emails. Έχουν μια εικόνα οι καθηγητές, οι διευθυντές, όσο μπορούν να έχουν και αυτοί, γιατί μπορεί να μην απάντησαν όλοι. Αλλά από αυτές τις εντυπώσεις που μου έχουν μεταφέρει είναι ότι θα υπάρχει μια σημαντική συμμετοχή. Κυρίως από το γυμνάσιο. Αναμένεται βέβαια να το δούμε και στην πράξη. Κυρίως από το γυμνάσιο και από στην πρώτη και στη δευτέρα λυκείου. Και στο λύκειο. Ναι, και στο λύκειο. Τα παιδιά δηλαδή, ειδικά σε μικρότερες, θέλουν πιο πολύ να πάνε. Τώρα έχουν εκφράσει την επιθυμία, τουλάχιστον αυτό. Το γυμνάσιο δηλαδή. Έχουν παραλάβει, ναι. Έχουν λάβει αυτή την εικόνα οι διευθυντές των σχολείων, των γυμνασίων, ότι θα πάνε πολλά παιδιά, επειδή θέλουν να βρεθούν. Άρα το γυμνάσιο θα έχει συμμετοχή. Την πρώτη δευτέρα λυκείου θα έχει και αυτή, αλλά όχι εκεί, σαν το. Και εκεί, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι τόσο μεγάλη όσο το γυμνάσιο. Θα φανεί αυτό στην πράξη. Ίσως το γυμνασίο που δεν μπορούν να πάνε επίσης πουθενά, θα έχουν περισσότερο την ανάγκη να βρεθούν με τους φίλους τους και τους μαθητές τους. Ίσως και αυτό, ναι. Τώρα, δόθηκαν όλες οι οδηγίες από εσάς, τι κάνουμε στα διαλύματα, τι θα γίνεται στα διαλύματα. Και αν θα έχουμε τα εκπεριτροπής διαλύματα τελικά, θα τα έχουμε ή όχι?
Ναι, κοιτάξτε, από την προηγούμενη εβδομάδα ήδη που είχαν σταλεί οι οδηγίες, ήδη και από τότε οι διευθυντές των γυμνασίων τα έστειλαν και στους γονείς. Οπότε από νωρίς οι γονείς είχαν τις ίδιες οδηγίες όπως είχαν και οι γονείς των μαθητών του Λυκείου, να μάθουν, να διαβάσουν, να ενημερωθούν για το τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά τους, οι ίδιοι, τι πρέπει να πούν στα παιδιά τους, mm-hmm. και οι εκπαιδευτικοί βέβαια των γυμνασίων. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αν τα ακολουθήσουμε τότε, τα διαβάσουμε, γιατί μπορούμε να τα εφαρμόσουμε κατά το δυνατόν. Άλλο ρωτήσατε, κύριε Ατσούλη. Λέω αν θα έχουμε τα εκπεριτροπής διαλύματα όπως επίσης είχαμε συζητήσει. Θα τα έχουμε αυτά ή όχι? Σωστά, σωστά. Και αυτό, καταρχάς να πούμε ότι έχουν ενημερωθεί και όλα στα παιδιά, εκεί που σπάζουν τα τμήματα και γίνονται τα υποτμήματα Α και Β, με τα τριήμερα και το διήμερο στην εβδομάδα, έχουν ενημερωθεί οι γονείς το ποια παιδιά πάνε αύριο και ποια θα πάνε την Τρίτη. Ναι. Έτσι και τα διαλύματα όσο αφορά αυτό, είπαμε ότι κάποια σχολεία θα το κοιτάξουν, τους ταιριάζει να το εφαρμόσουν, να είναι τα σπαστά διαλύματα, δηλαδή να μην βγαίνουν τα τμήματα την ίδια ώρα στο διάλειμμα τους, για να μην υπάρχει αυτός ο συγχρονισμός. Αλλά υπάρχουν και κάποια σχολεία που λόγω του προγράμματος του ορολογίου, αλλά και ίσως και πρακτικών θεμάτων, ότι δηλαδή είναι μεγάλο το σχολείο, είναι λίγα τα παιδιά, μπορούν να έχουν κοινά διαλύματα, καθότι μπορούν να είναι σε διαφορετικό χώρο στο προάβλιο. Είναι δηλαδή θέμα των διευθυντών αυτό, το κανονίζουν όπως βλέπετε για το καλύτερο των παιδιών και του σχολείου. Mm-hmm. Μήνυμα από γονέα, κύριε Αποστόλου, για το ειδικό σχολείο. Ναι. Έχουμε κάτι να πούμε εδώ? Παραμένουν σε αναστολή για τα ειδικά σχολεία και το ειδικό της Γυμνάσιο Λύκειο της Καστοριάς. Άρα δεν θα λειτουργήσει από αύριο το ειδικό? Όχι, όχι. Έχετε κάποια πληροφορία ότι έκλεισε, δηλαδή, έκλεισε η σεζόν για τα σχολεία αυτά? Όχι, όχι, δεν έχουμε τελικό ότι δεν θα ανοίξουν. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Κοιτάζουν οι ειδικοί με το Υπουργείο, αν δηλαδή με τα δημοτικά, ίσως στις 1η Ιουνίου που είναι να αποφασιστεί αν θα λειτουργήσουν τα δημοτικά, μπορεί τότε να πούνε και για τα ειδικά. Δύσκολο το βλέπω για τα δημοτικά, μάλλον δεν πάμε στα δημοτικά. Νομίζω ότι κατά 99,9% δεν θα γυρίσουν πίσω. Άρα δεν έχουμε κάτι νεότερο για το ειδικό σχολείο? Όχι, για το ειδικό όχι. Όχι. Είναι το ειδικό σχολείο και το έκτο ειδικό εργαστήριο του Άργους. Να υπενθυμίσουμε ότι εξετάσεις φέτος δεν θα έχουμε, έτσι δεν είναι, κύριε Αποστόλου? Ναι. Ναι, δεν τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Ρωτάνε εδώ, βλέπω μηνύματα, πώς θα βγουν τελικά οι βαθμοί. Οι βαθμοί θα βγουν μετά τρίμηνα, φαντάζομαι. Δεν νομίζω, υπάρχει άλλος τρόπος? Ναι, τρίμηνα, τετράμηνα. Τετράμηνα, τετράμηνα τώρα θα βέβαια. Θα βγουν με το μέσο όρο. Δηλαδή μάλιστα, με το βαθμό του δευτέρου τετραμήνου που θα πάρουν τώρα τα παιδιά. Εδώ υπάρχει πιθανότητα κάποιος μαθητής να μένει σε κάποιο μάθημα? Υπάρχει πιθανότητα. Ναι, βλέπετε βέβαια. Ναι. Εδώ τι γίνεται αν μένει κάποιος μαθητής? Δηλαδή έχει βαθμό κάτω από, μη προβιβάσιμο, κάτω από 10 και κάτω. Ναι. Πάει για Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο. Πάει για Σεπτέμβριο. Πάει για γραπτές εξετάσεις το Σεπτέμβριο, φαντάζομαι. Ναι. Τώρα θα φανεί αυτό για το Σεπτέμβριο. Αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα. Μπορεί να είναι πρόβλημα ή θα φροντίσουν οι καθηγητές να μην υπάρχει και αυτή η ταλαιπωρία στα παιδιά, να μπει ένας βαθμός? Για να το περάσουν, να το περάσουν, να βάλουμε ένα βαθμό, να μην πάμε τώρα Σεπτέμβριο, ξέρω εγώ. Να βάλουμε ένα βαθμό στο τρίτο τρίμηνο, δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Είναι θέμα του σχολείου, του ίδιου του καθηγητή. Άρα μισό λεπτό. Υπάρχει το ενδεχόμενο, κύριε Αποστόλου, υπάρχει το ενδεχόμενο να πάμε για αρκετά παιδιά και Σεπτέμβριο, μια και δεν θα μπορούν τώρα να δώσουν εξετάσεις, να δώσουν τότε για να περάσουν κάποιο ή κάποια μαθήματα? Υπάρχει. Γιατί να πάει? Ξέρω εγώ το, για πώς το έθεσα. Γιατί θεωρώ ότι αφού θα πάνε τα παιδιά τώρα, δηλαδή είτε πάνε είτε δεν πάνε, θα πάρουν ένα βαθμό στο δεύτερο τετράμινο. Τώρα και τέτοιες οι καταστάσεις, τώρα προσωπικά... Αυτό λέω, να βάλουμε ένα βαθμό, να μην τα στέλνουμε Σεπτέμβριο. Δεν θα θελήσουμε να δημιουργήσουμε παραπάνω. Ακριβώς τώρα, είναι δυνατόν. Άρα λοιπόν, φαντάζομαι ότι το μήνυμα που πήραμε είναι από τέτοια περίπτωση, για να αυτό καταλαβαίνω, ότι οι καθηγητές θα βοηθήσουν με τον τρόπο τους να μην ταλαιπωρηθεί το παιδί να δώσει ένα μάθημα το Σεπτέμβριο. Αυτό. Ας το πω όσο πιο... Ναι, ας το πούμε και έτσι, αλλά εντάξει, σας λέω, δεν μπορούμε να επέμβουμε στο τι θα κάνει. Δεν μπορείτε εσείς πάντως να επέμβετε. Είναι στην κρίση του καθηγητή και του σχολείου. Ακριβώς. Αυτά πότε θα τα έχουμε όμως τα αποτελέσματα κανονικά, κύριε
Δεν ξέρουμε πόσο θα πάει το έτος. Δηλαδή, αν σε 36, λογικά τελειώνει το διδακτικό έτος. Μέχρι το 12 του μηνός είναι η λήξη των μαθημάτων, 12 Μάλιστα. Ιουνίου. 30 του μηνός λογικά θα λήξει το διδακτικό έτος. Μάλιστα. Μπορεί όμως να δώσουν και κάποια παράταση. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Οπότε μπορεί δηλαδή κάποιοι καθηγητές, τα σχολεία να δουλέψουν λίγο παραπάνω για να βγάλουν τις βαθμολογίες. Μπορεί να έχουμε και την ευκαιρία να βγουν πιο γρήγορα. Επειδή υπάρχουν και εξετάσεις των Πανελληνίων. Αλλά οι υπόλοιποι καθηγητές θεωρώ, από τη στιγμή που θα λήξουν τα μαθήματα στις 12 και δεν έχουμε εξετάσεις προαγωγικές. Άρα στις 12 βλέπετε. Οι καθηγητές να βγάλουν τα σχολεία, να βγάλουν τις βαθμολογίες. 12 Ιουνίου βλέπετε να βγαίνουν και βαθμολογίες και τα πάντα. Και απολυτήρια. Μέσα τη βδομάδα. Μέσα εκείνη 12, τη βδομάδα, δηλαδή, μπράβο. Μετά τις 12 πρέπει να βγουν λογικά οι βαθμοί. Λογικά το έτος τελειώνει 12 Ιουνίου. Αν παραταθεί δεν το ξέρουμε ακόμα, λέει ο κ. Σουποστούρ. Τα μαθήματα. Τα μαθήματα, η λήξη των μαθημάτων είναι στις 12 Ιουνίου. Μάλιστα. Ναι, τώρα, 15 γιατί ξεκινάνε οι πανελλαδικές. Από εκεί και μετά θα βγουν και οι βαθμολογίες. Ναι. Και θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Ναι. Τι να κάνουμε, έτσι πως ήρθε η χρονιά, κύριε Αποστόλη, τι να κάνουμε, ότι μπορούμε να... Απλώς, επειδή τελειώνουν 30 οι Πανελλήνιες, θεωρώ ότι πολύ πιθανό να πάρουμε κάποιες μέρες από τον Ιούλιο για να μπορέσει το σχολείο, κάθε σχολείο να κλείσει τη χρονιά. Αλλά τα παιδιά λογικά θα ξέρουν πιο νωρίς, πολύ νωρίς τη βαθμολογία, όσα είναι για προαγωγικές και απολυτήριες. Ωραία. Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σε βαθιά τεχνίζει καλά. Καλή συνέχεια. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.